Αυτό να το. Μας τα είπατε, αλλά εγώ έχω κάποιες ενστάσεις στην όλη ιστορία, γιατί νομίζω πως έχουμε μια σειρά από παραλήψεις σε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Και θέλω, κύριε Χερέτη, να τις ανασκευάσουμε αυτές τις παραλήψεις, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι να δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις τελικά με αυτή την ιστορία, έχοντας το πόντιουμ στη διάθεσή τους και με τον όγκο τους έχουμε να αντιπαλέψουμε. Να έτσι, έχουμε διαφορά κιλών τώρα εδώ πέρα. Άμα πάμε μαζί στην όλη ιστορία, χαθήκαμε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι άμα ήμουν στη θέση αυτού του πρώτου ουρολόγου που αντιμετώπισε αυτή την ιστορία, θα έκανα ακριβώς αυτά τα πράγματα που έκανα. Έτσι, με βάση την εμπειρία μου και τη γνώση μου, και μπορούμε, πιστεύω, να στοιχειοθετήσουμε και αυτή τη γνώση για το συγκεκριμένο πράγμα. Ακριβώς. Καλή σας μέρα. Αν θέλετε να το κάνουμε σαν δικαστήριο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαγγελέφ, κύριε Ένορκη. Όχι, δεν είμαστε καθόλου δικαστήριο, δεν έχει κανένα νόημα δικαστήριο αυτό το πράγμα. Όχι, είναι απλά και μόνο ένα υποθετικό σενάριο. Ένα υποθετικό σενάριο. Στο οποίο δεν υπάρχει γνώση. Υπάρχουν πολλά γκρίζα σημεία, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Δεν έχουμε ούτε να καταδικάσουμε κανέναν, ούτε να υπερασπιστούμε κανέναν. Είναι μια ιστορία της καθημερινότητας. Όχι, απλά κάποιες στιγμές ίσως χρειαστεί να υπερασπιστούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, στην ίδια μας τη συνείδηση. Χειρισμούς που κάνουμε σε ασθενείς και που ενδεχομένως να αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ερχόμαστε δηλαδή στο να καταρρύψουμε την παροιμία καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες. Και αυτό κάποιες φορές είναι δύσκολο όταν μάλιστα έχεις να μιλήσεις με νούμερα, με στατιστικές που καμιά φορά με μεγάλα ψέματα μπορεί να λένε κάποιες αλήθειες και να διχάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ασθενή, ο οποίος γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του από τις προηγούμενες διαφάνειες, ο οποίος προεγχειρητικά ήταν... Ο οποίος προεγχειρητικά ήταν χαμηλού κινδύνου, έτσι, σε ό,τι έχει σχέση με τον καρκίνο του, και γι' αυτό και αποφασίστηκε και η ριζική προστατεκτομή, χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό, και η παρακολούθηση στη συνέχεια. Βέβαια, όταν βγήκε η ιστολογική του, τα πράγματα άλλαξαν κάπως. Πλην όμως, ο συνάδελφος παρέμεινε στην αρχική του πρόθεση και άποψη να τον έχει σε μια στενή παρακολούθηση. Πάντως, δεν νομίζω πως μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι αυτός ο άρρωστος με βάση τα δεδομένα ήταν χαμηλού κινδύνου. Και αυτό το πράγμα τα λένε τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και το καταθέτουμε αυτό το πράγμα σαν συγκεκριμένη. Με αντίγραφο στην άλλη πλευρά, οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Το έχουν εκ των προτέρων αυτό το πράγμα. Είναι μια συγκεκριμένη γνώση και κατευθυντήρια οδηγία η οποία υπάρχει αυτή τη δεδομένη στιγμή. Ακριβώς. Ανανεωμένο και στην αναθεώρηση του 2009. Χαμηλού κινδύνου. Είναι χαρακτηρισμένο. Είναι χαμηλού κινδύνου, ο άρρωστος. Δεν προχωρούμε σε λεμφαδενικό καθαρισμό, είτε περιορισμένο είτε πόσο μάλλον εκτεταμένο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, διότι η πιθανότητα να υπάρχει θετική, να είναι θετική η λεμφαδένεση είναι πολύ χαμηλή. Αφενός, ενώ αν προχωρούσαμε σε ένα λεμφαδενικό καθαρισμό, ενδεχομένως να το αυξάναμε την νοσηρότητα διαχειρητικά και μετεγχειρητικά. Και αυτό το έκρυψαν προηγουμένως. Η ιστορία αυτή με τους λεμφαδένες είναι όταν έχουμε εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό. Και πάλι λοιπόν εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία είναι συγκεκριμένη 2009, βασισμένη σε μια συγκεκριμένη μεγάλη εργασία από πολύ μεγάλο κέντρο, που λέει αν κάνεις εκτεταμένο. Και εκτεταμένο, κύριοι και κυρίες μου, είναι δεδομένο ότι συνοδεύεται από μεγαλύτερη νοσηρότητα και. Δεν είναι μια απλή ιστορία να πάμε να κάνουμε έναν εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό. Άγινε. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, και μπορούμε να το κάνουμε τσακ-τσακ με ανάταση των χειρών αυτό το πράγμα. Πόσοι από εσάς κάνετε εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό όταν αποφασίσετε να κάνετε λεμφαδενικό καθαρισμό? Ναι, ποιοι? Εκτεταμένο. Ναι, ο κύριος Αθανασόπουλος. Όχι. Ναι, όχι. Λοιπόν, άρα η πλειοψηφία δεν πάει να κάνει εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν. Μπορούν να προκύψουν από εκεί και πέρα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι σωστά έπραξε ο συνάδελφος και δεν έκανε λεμφαδενικό καθαρισμό με τα δεδομένα τα προεγχειρητικά που είχε. Έτσι.
Έτσι λοιπόν, μετά την ιστολογική, μετά την επιβεβαίωση της νόσου με τη βιοψία και τις θεραπευτικές επιλογές που είχαμε στην διάθεσή μας και που είχε και ο συνάδελφος, ήταν είτε παρακολούθηση και παρέμβαση επί βιοχημικής υποτροπής, είτε άμεση επικουρική ακτινοθεραπεία, είτε ορμονοθεραπεία, κάτι που νομίζω ότι και από προηγουμένως δεν παίζει στις υποθέσεις μας και στις επιλογές μας, ή ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας και ορμονοθεραπείας. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος επέλεξε την παρακολούθηση και την παρέμβαση επί βιοχημικής υποτροπής, σκεπτόμενος ενδεχομένως τα προβλήματα που θα προέκυπταν για τον ασθενή από την άμεσα μετεγχειρητικά, ας το πούμε, ακτινοθεραπεία, εφαρμογή ακτινοθεραπείας. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτή την επιλογή, τα υπέρ αυτής της επιλογής είναι ότι γνωρίζουμε ότι κάποιος από τους ασθενείς αυτού του σταδίου, του παθολογοανατομικού σταδίου πια, δεν θα υποτροπιάσουν και θα έχουν υποβληθεί άδικα σε μια επικουρική θεραπεία που, όσο και να μην το θέλουμε ή όσο και να έχει σημαντική νοσηρότητα, μπορεί να μας λένε κάποιοι πίνακες, κάποιες δημοσιεύσεις, κάποια πράγματα για grade 2 ή για grade 3, αλλά έχω την αίσθηση ότι η καθημερινότητά μας σε όλους μας λέει ότι η ακτινοθεραπεία δεν είναι άμερη επιπλοκών και δεν είναι τόσο αγγελικά πλασμένες όσο θέλουν να μας παρουσιάσουν οι ακτινοθεραπευτές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, αλλά αυτή τη δική μου εμπειρία καταθέτω αυτή τη στιγμή. Εξάλλου είχαμε και τα νομογράμματα του ΚΑΤΑΝ, τα οποία μας έλεγαν ότι σε μια περίοδο παρακολούθησης 84 μηνών για το συγκεκριμένο ασθενή, η πιθανότητα να είναι ελεύθερος νόσου ήταν 90%. Ήταν μια πολύ υψηλή, πολύ υψηλό ποσοστό. Οπότε και αυτό μας έδινε το δικαίωμα και έδινε το δικαίωμα και στον συνάδελφο να μείνει στο αρχικό του πλάνο, που ήταν προσεκτική παρακολούθηση και παρέμβαση εφόσον αυτό ήταν αναγκαίο. Πάντως εγώ θέλω να είμαι στην καθημερινότητά μου, να βασίζομαι σε ένα μπούσουλα, να ξέρω περίπου με το τι έχω να κάνω. Και βασίζομαι σε αυτό το νομόγραμμα, το οποίο δεν είναι τυχαίο, εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και ένα σωρό καιρό, πολλά χρόνια, με πάρα πολύ μεγάλη παρακολούθηση, και μπορεί να μου δώσει μια κατεύθυνση στο να δω σε ποια κατηγορία ανήκει αυτός ο αρρωστός μου. Αν είναι πραγματικά υψηλού κινδύνου, έτσι όπως τον ονομάσαμε, ή όχι. Εγώ βασίζομαι σε αυτό το πράγμα, διότι στη τελική ανάλυση αυτός ο άνθρωπος έχει 10% μόλις πιθανότητα να υποτροπιάσει, να έχει πρόοδο η νόσος του μετά από 8 χρόνια. Και ποιος πεθαίνει μετά από 8 χρόνια στη τελική ανάλυση. Και το θέμα στην προηγούμενη θέση, ότι αν θα θέλαμε να ήμασταν στο 10% αυτό εμείς, ας το πούμε, εγώ θέλω να αντιπαραβάλω κάτι άλλο, ότι με τον τρόπο ζωής τον καθημερινό που έχουμε, τη δουλειά που έκανε ο συγκεκριμένος ασθενής, τον τρόπο ζωής που είχε, που κάθε άλλο παρά χαλαρός ήταν, μπορούμε να τον βάλουμε στους ανθρώπους που δεν έχουν κίνδυνο για καρδιαγγειακό νόσημα στα επόμενα χρόνια, και μήπως θα πήγαινε από αυτόν. Δηλαδή, παίζουμε με νούμερα και πάντα μας αφήνουν ερωτηματικά. Σίγουρα η ιατρική δεν είναι απόλυτη και δεν έχει ένα και ένα κάνουν δύο. Αλλά είναι διλήμματα τα οποία σίγουρα τα έχουμε στο μυαλό μας, και η συγκεκριμένη διαφάνεια μας δείχνει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι ήταν υπέρ του να ήταν στο 90% να είναι καλά. Έτσι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, το θέμα κακά προγνωστικά σημεία και αυτό που είδαμε βάσει του παθολογονοτομικού σταδίου, έτσι, δεν σημαίνει ότι όσοι έχουν μια μικροεπέκταση έξω από την κάψα, ας το πούμε, θα πάνε όλοι άσχημα, έτσι. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες μας δείχνουν ότι τελικά το μόνο πράγμα που έχει σχέση με την κακή έκβαση μετά από ριζική προστατεκτομή είναι η κατάσταση των χειρουργικών ορίων και όχι άλλες παράμετροι, όπως είναι το Gleason, όπως είναι τα θετικά χειρουργικά όρια, η θέση των θετικών χειρουργικών ορίων, η διήθηση, η εξωπροστατική επέκταση και το Gleason score. Έτσι, αυτά δεν είχαν στατιστικά σημαντική προγνωστική αξία. Και ο συγκεκριμένος άρρωστος είχε αρνητικά χειρουργικά όρια. Έτσι. Και αυτή η μελέτη, η οποία είναι μια πρόσφατη μελέτη, βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων από μια μελέτη που τους κάνανε άμεσα ακτινοθεραπεία μετά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι ίδιοι εκείνοι οι οποίοι κάνανε άμεσα ακτινοθεραπεία βγαίνουν και λένε ότι, κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να σας πούμε ότι όλοι οι άρρωστοι που τους κάναμε ακτινοθεραπεία είναι οι ίδιοι, διότι δεν έχουμε ακόμα στοιχεία. Άρα η νόσος που λέγεται καρκίνος του προστάτη δεν μπορούμε να τη βάλουμε σε ένα τσουβάλι όλους μαζί μας.
Κάθε ένας άρρωστος έχει την ιδιαιτερότητά του και δεν μπορούμε να τα τσουβαλιάσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και στη τελική ανάλυση, αυτή η μεγάλη μελέτη έδειξε, σε αντίθεση με αυτά τα οποία πιστεύαμε λίγο καιρό πριν, ότι μόνο τα θετικά χειρουργικά όρια έχουν τελικά σχέση με την έκβαση, τη θεραπευτική των οποιονδήποτε χειρισμών στην όλη ιστορία και όχι και αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Επίσης, μπορούμε να αναφέρουμε εδώ ότι σε ασθενείς με βιοχημική υποτροπή μετά τη ριζική προστατεκτομή δεν σημαίνει ότι επέρχεται και ο θάνατος. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα πεθάνουν από τον καρκίνο του προστάτη τους. Υπάρχει μεγάλη απόσταση από την βιοχημική υποτροπή μέχρι την κλινική εκδήλωση της νόσου, όπως μας λένε άλλες μελέτες πολυκεντρικές και καλά τεκμηριωμένες. Άρα, στο συγκεκριμένο ασθενή δεν μιλάμε ότι ο θάνατος είναι κοντά. Μιλάμε για βιοχημική υποτροπή, κάτι που είμαστε σε θέση, ακόμα και όταν συμβεί, έχουμε στη φαρέτρα μας τρόπους να το αντιμετωπίσουμε σε δεύτερο χρόνο. Δεν είναι ανάγκη να πάμε κατευθείαν άμεσα μετά το χειρουργείο και άμεσα μετά την ιστολογική σε επιπλέον συμπληρωματική αντιμετώπιση για να κερδίσουμε κάποιους αριθμούς ίσως και να χάσουμε σημαντικά από την ποιότητα ζωής. Και εδώ που έχω μία απορία, γιατί μείνησε το συγκεκριμένο συνάδελφο και δεν μείνησε τον άλλο, τον οποίο τον κατέστησε σε δέτε χρόνο μαζί με την ακτινοθεραπεία και την ορμονοθεραπεία σεξουαλικά ανενεργό, και αυτό του διατάραξε την ποιότητα της ζωής σε σημείο που νομίζω τον έφερε στην κατάσταση να μηνύσει τον πρώτο συνάδελφο που τον θεώρησε υπεύθυνο. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που δεν το είχα απαντήσει. Εγώ θα βάλω και ένα ερωτηματικό ακόμα και έχουμε και ειδικό στο ακροατήριο να μας το απαντήσει. Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος των ουρολόγων στην δημιουργία αγχώδους νεύρωσης σε μια τέτοιου είδους περίπτωση ενός αρρώστου που θα τον βάλει, κοίταξε να δεις, το PSA σου και το PSA σου. Να μην μιλήσουμε για την σχέση γενικώς του PSA με την ποιότητα της ζωής και με την δημιουργία άγχους, αλλά αυτή η ιστορία της μετεγχειρητικής παρακολούθησης και με το έτσι που θα δούμε εκείνο το PSA είναι τόσο φοβερό και τρομερό μέγεθος και τόσο αξιόπιστο μέγεθος για να αρχίσει να διαταράσεται η όλη ψυχοδυναμική του αρρώστου σε αυτό το πράγμα. Και εκείνο το οποίο ξέρουμε και δεν θα το αμφισβητήσουμε καθόλου, ότι όταν αρχίζει το PSA να αυξάνεται μετά από μια ριζική θεραπεία, είτε αν αυτή είναι ριζική προστατεκτομή, είτε ακτινοθεραπεία που είχε γίνει με σκοπό την ίαση του αρρώστου, αρχίζει να δημιουργείται μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και έχουμε πολύ όμορφες μελέτες οι οποίες τεκμηριώνουν τη διαταραχή της ψυχής, έτσι, της υπόστασης, της προσωπικότητας με βάση αυτή την τιμή. Τελικά μήπως θα πρέπει και εμείς οι ουρολόγοι να πάρουμε και έναν ρόλο από τους ψυχιάτρους και να κατευνάσουμε λίγο τα πράγματα και να μην τον κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο ανάπηρο ψυχικά απλά και μόνο επειδή το PSA του έκανε ένα τσακ κάποια δεδομένη στιγμή. Και άρα για μένα μηδενικό PSA και χωρίς στιτική λειτουργία η ψυχολογία του ή πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ή τι προσωπικότητα θα διαμόρφωνε από εκεί και μετά. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ερχόμαστε πάλι στα δεδομένα μας, γιατί όσο μπορούμε να μιλήσουμε με δεδομένα. Έτσι. Έχουμε την επίγουσα ακτινοθεραπεία, έτσι, την ακτινοθεραπεία διάσωσης, ας το πούμε, οι οποίες αναφέρουν ότι έχει επιτυχή έκβαση όταν οι τιμές του PSA είναι χαμηλότερες από ένα. Στην περίπτωσή μας είμαστε εκεί. Το 1,25 δεν μου λέει τίποτα, γιατί αν δούμε τις μετρήσεις που είχε όταν το PSA του ήταν σχεδόν μηδενικό, που ήταν 0,1, 0,15, 0,1, 0,15, ποιος μας λέει ότι στη μέτρηση του 1,25 είχε και μια δεύτερη ή μια τρίτη, δεν θα ήταν το PSA του 1 ή και κάτω από 1 ακόμα. Άρα το ότι είναι 1,25 για μένα δεν θεωρεί μία τιμή, γιατί μία τιμή έχουμε αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, δεν θεωρείται ότι ξέρεις, ξεπεράσαμε ακόμα και αυτό το όριο. Δεν το έχουμε ξεπεράσει για μένα. Έτσι και υπάρχουν οι προγνωστικοί παράγοντες, όπως είπαμε, είναι τα επίπεδα του PSA. Ο διπλασιασμός του PSA εδώ που ήταν πάρα πολύ αργός, έτσι, δεν είχε έντονο διπλασιασμό του PSA και η βιοχημική υποτροπή άργησε πολύ να εμφανιστεί. Όλα αυτά ήταν στα καλά, είναι στα καλά προγνωστικά στοιχεία, στους καλούς προγνωστικούς παράγοντες για να πάει καλά η ακτινοθεραπεία διάσωσης. Έτσι. Και έχουμε αυτή τη διαφάνεια στην οποία βλέπουμε τη σχέση ανάμεσα στην επικουρική ακτινοθεραπεία και ανάμεσα στην ακτινοθεραπεία διάσωσης και μιλάμε για ποσοστά στη μεν επικουρική ακτινοθεραπεία της τάξης του 96%.
έως 100% και από 79% έως 93%. Μικρές οι διαφορές. Θεωρώ ότι είναι μικρές οι διαφορές για το έλεγχο, τοπικό έλεγχο της νόσου, ενώ για τη βιοχημική υποτροπή οι διαφορές σίγουρα είναι μεγαλύτερες και το αναγνωρίζουμε αυτό. Όμως, αυτό που έχουμε να δούμε από μία άλλη από τη μελέτη της εόρτηση είναι ότι ναι, με το 74% που υπευλήθησαν σε επικουρική ακτινοθεραπεία ήταν ελεύθερη βιοχημική υποτροπή και συγκριτικά αυτό το νούμερο είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το 52% αυτών που είχαν παρακολούθηση. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος ασθενής θα υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, έτσι, διάσωσης όπως λέγεται, αν δούμε ότι από τους ασθενείς που υπευλήθησαν σε ακτινοθεραπεία διάσωσης, το 23% είχε όφελος, άρα λοιπόν ανεβαίνουμε από το 52 και το 23 ανεβαίνουμε, εδώ κάπου είναι το νούμερο, στο 76%, ίσως δηλαδή περισσότερο και από αυτό που είναι από το 74 που μας μιλάει, ναι, για το όφελος της επικουρικής ακτινοθεραπείας. Κύριε Μητρόπουλε, και... εγώ δεν σας διέκοψα. Έχουμε δικαίωμα ένσταση. Δεν σας διέκοψα. Αλλά θα σας σχολιάσω. Λοιπόν, αλλά τα δεδομένα σε αυτή την ιστορία, για όσους ξέρουν πρόσθεση, είναι εκεί. Για όσους ξέρουν πρόσθεση και μια διαίρεση εν προκειμένου. Λοιπόν. Έτσι. Και εξάλλου, είτε έτσι είτε αλλιώς, σε όποια κατηγορία και να είναι ο ασθενής τελικά, είτε στην ομάδα που έκανε άμεσα ακτινοθεραπεία, είτε έκανε ακτινοθεραπεία διάσωσης, τελικά η συνολική επιβίωση σε αυτούς που είτε αντιμετωπίστηκαν άμεσα είτε καθυστερημένα ήταν το ίδιο. Δεν επηρεάζεται η συνολική επιβίωση. Απ' την άλλη, έχουμε να κάνουμε με την ακτινοθεραπεία σαν θεραπευτική εφαρμογή, η οποία δεν είναι άμυρη συνεπειών για τον ασθενή. Και άμεσες και απότερες. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να ακτινοβολήσουμε μια περιοχή η οποία είναι φρεσκοχειρουργημένη σχετικά, με την ακράτεια να έχει περάσει σχετικά πρόσφατα. Έτσι, και πιστεύω αρκετοί συνάδελφοι θα έχουν βιώσει το... είχε ακράτεια ο ασθενής τους, σταμάτησε η ακράτεια, ξεκίνησαν ακτινοθεραπεία και εμφανίστηκε ξανά η ακράτεια. Και πόσο καιρό κράτησε, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία κρατάει πάλι αρκετό καιρό. Έτσι λοιπόν έχουμε να ακτινοβολήσουμε μια περιοχή στοχευμένη, όπως είπε ο συνάδελφος πολύ καλά, αλλά όταν λείπει ο προστάτης, το στοχευμένο τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει μια αναστόμωση κάποιων 1-2 εκατοστών, ας το πούμε, πάχους, υποθέτω, και γύρω-γύρω μετά πιάνει έντερο, πιάνει ουροδόχο κύστη, πιάνει ιβική σύμφυση, ακτινοβολεί δηλαδή άλλες περιοχές που... είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί τόσο στοχευμένη πια να γίνει ακτινοθεραπεία στην περιοχή εκείνη, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, πιο στοχευμένη δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Υπάρχουν διάφορες κλινικές μελέτες που αποδεικνύουν, έτσι, είναι υπέρ της επικουρικής ακτινοθεραπείας, ότι έχουν μεγαλύτερη περίοδο ελεύθερος βιοχημικής υποτροπής ο ασθενής, έτσι, και κλινικής και τοπικά ελέγχεται καλύτερα η νόσος και η πιθανότητα αρμονικών χειρισμών μειώνεται. Αλλά δεν πλεονεκτήσει ό,τι αφορά τη συνολική επιβίωση και ό,τι αφορά την πιθανότητα ανάπτυξης μεταστάσεων. Άρα λοιπόν το επιχείρημα του ασθενή ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα ήμουν καλύτερα ή θα ζήσω περισσότερο ενδεχομένως, μάλλον δεν ευσταθεί στην προκειμένη περίπτωση βάση των συμπερασμάτων από τις συγκεκριμένες μελέτες. Έτσι. Και θα πρέπει πάντα να συναποφασίζουμε, να συνυπολογίζουμε, αν θέτε, η επικουρική θεραπεία, όποια και αν είναι αυτή, σε σχέση με τι την αποφασίζουμε. Δηλαδή, τι παρενέργειες έχει, τι επιπλοκές, τι επίδραση έχει στην ποιότητα ζωής και τη σχέση κόστους και αποτελέσματος. Ενδεχομένως, εδώ στην Ελλάδα το θέμα κόστος και αποτέλεσμα να μην είναι κάτι που θα μας απασχολεί ακόμα, αλλά ενδεχομένως σε άλλες χώρες και θα έρθει και σε εμάς, υποθέτω, θα έρθουν να μας πούνε γιατί επέλεξες να κάνεις αυτό και όχι εκείνο, αυτό κόστησε τόσο, και να σου μειώσουν τη δυνατότητα, ας πούμε, εφαρμογής θεραπείας όπως εσύ θέλεις ή κατά το δοκούν και να σου επιβάλλουν κάποια μορφή. Άρα πρέπει σιγά σιγά η σχέση κόστους και αποτελέσματος να μπαίνει στη ζωή μας και να το εξετάζουμε. Μιλήσαμε προηγουμένως για παρενέργειες της ακτινοθεραπείας, οι οποίες βάσει κάποιων δημοσιευμάτων, κάποιων εργασιών,
Έτσι, αναφέρθηκαν οι grade 3 παρενέργειες, που ας το πούμε είναι οι βαριές παρενέργειες, σε ένα μικρό ποσοστό. Και θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι 5% παρενέργειες, αλλά 10% αν γλιτώσεις το 10% που είναι να νοσήσεις, ας τις υποστείς. Δεν είναι έτσι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο, διότι όλοι μιλάμε καθημερινά σε οποιοδήποτε επίπεδο για ποιότητα ζωής. Για ποιότητα ζωής, είτε ψυχολογικά να είμαστε καλά, είτε σωματικά να είμαστε καλά, είτε κοινωνικά ή όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω τι ποιότητα ζωής ή πώς μπορεί να αγορεύσει αυτός ο δικηγόρος και να συνεχίσει το επάγγελμά του και να στέκεται στο δικαστήριο μέσα, ας το πούμε, τη στιγμή που τη μία θα του έρχεται διάρρεια, την άλλη θα σφίγγεται γιατί έχει μια επιτακτική ούρηση. Και όλα αυτά μαζί, ας το πούμε, κατά πόσο θα το συγκεντρώνουν ή και κατά πόσο στην σεξουαλική του ή στην υπόλοιπη κοινωνική του ζωή θα μπορεί να είναι καλός ή απλά θα απομονωθεί για 2-3 χρόνια, όπως θα δούμε παραπέρα, λόγω αυτών των παρενεργειών. Και μας μιλάει εδώ, αν θέλουμε να μιλήσουμε με νούμερα και πιθανότητες, ότι η ακτινοθεραπεία διακόπη λόγω τοξικότητας σε 14 ασθενείς. Απ' τη μια δεν θέλουμε να είμαστε στο 10%. Απ' την άλλη όμως, ποιος μας διασφαλίζει ότι δεν θα είμαστε στους 14 ασθενείς που θα πρέπει να διακόψουν τη θεραπεία τους? Βλέπετε, οι αριθμοί μας λένε κάποια πράγματα, αλλά αν το εξατομικεύσουμε, πάντα έχουμε ένα δίλημα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, στην ποιότητα ζωής. Και βλέπουμε ότι οι ασθενείς που υποβλήθησαν σε επικουρική ακτινοθεραπεία είχαν προβλήματα από το έντερο τα 2 πρώτα χρόνια, που ελαχιστοποιήθηκαν μετά τα 3. Η συχνοουρία όμως παρέμεινε σε όλη την περίοδο των 5 ετών παρακολούθησης, υποθέτω, που δεν ξέρουμε αν αυτό θα συνεχιστεί, γιατί μάλλον είναι κάτι που συνεχίζεται. Ενώ στη συστητική της λειτουργία δεν υπήρξαν διαφορές. Και πραγματικά συμφωνούμε εδώ ότι η συστητική της λειτουργία, ας το πούμε, η συστητική λειτουργία, να το πω, με την ακτινοθεραπεία δεν επηρεάζεται ίσως πολύ, αν εξαιρέσει κανείς την άκαμπτη ουρήθρα που δεν ξέρω στη στήση πώς συμπεριφέρεται και τι προβλήματα δημιουργεί κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής διαδικασίας, να το πω έτσι. Και ξαναγυρνάω στο ερώτημα ότι η συστητική της λειτουργία δεν υπάρχει από την ακτινοθεραπεία, αλλά υπάρχει από την ορμονοθεραπεία που υποβλήθηκε ο συγκεκριμένος ασθενής, κατά τη γνώμη μου, κακώς, μαζί με την ακτινοθεραπεία. Και μπορώ να το τεκμηριώσω, διότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που λένε ότι, ξέρεις κάτι, μη βάλεις ορμονοθεραπεία πρώτα ή μαζί ή παράλληλα με την ακτινοθεραπεία, διότι τα κύτταρα περνάνε σε φάση G0, δεν πολλαπλασιάζονται, μπαίνουν σε μια φάση, δηλαδή, να το πω έτσι χοντρικά, χημέριας νάρκης, άρα η ακτινοθεραπεία δεν μπορεί να τα πιάσει όπως πρέπει. Πολλοί ακτινοθεραπευτές βάζουν μετά την ακτινοθεραπεία τον ορμονικό χειρισμό, το αποτέλεσμα βέβαια παραμένει, της συντηρητικής λειτουργίας παραμένει το ίδιο. Και καταλήγω πάλι στο slide, στην διαφάνεια, την τελευταία, ότι θα θεραπεύσεις 4 για να πετύχεις 1. 4 άνθρωποι θα μπουν σε διαδικασία να διαταράξουν την ποιότητα ζωής τους άμεσα με τα εγχειρητικά. Ένας από αυτούς θα πάει ίσως λίγο καλύτερα. Έτσι, όπως θα πάει πολύ καλά και ο ασθενής που θα την κάνει μετά από 3, μετά από 4, μετά από 5 χρόνια, όποτε εμφανιστεί βιοχημική υποτροπή. Και μιλάμε για βιοχημική υποτροπή, δεν μιλάμε για νόσο. Νόσο δεν έχουμε ακόμα. Έτσι. Και κλείνουμε με τα guidelines, ας το πούμε, που λένε αυτό το πράγμα, ότι εντάξει, όταν έχουμε ένα PSA ένα μήνα μετά τη ριζική προστατεκτομή που είναι μικρότερο από 1, έτσι, μπορεί να, είτε να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία άμεση μετά την ανάκτηση της εγκράτειάς τους, είτε να μπουν σε παρακολούθηση που θα ακολουθηθεί από παρακολούθηση του PSA και ανάλογα, αν αυξηθεί αυτή η τιμή του, έτσι, τότε μιλάμε για... Επομένως, εμείς ακολουθώντας τα guidelines σε αυτή την ιστορία, επιλέξαμε τη δεύτερη περίπτωση να παρακολουθήσουμε τον άρρωστο και να δούμε το τι έχουμε να κάνουμε. Και δεν είναι κάτι παράλογο, είναι και κάτι το οποίο τεκμηριώνεται και με την αναθεώρηση του 2009. Είτε τη μία περίπτωση είτε την άλλη, δεν είναι δογματικά ότι μας δίνει την οδηγία ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, μας δίνει την δυνατότητα της επιλογής. Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος σωστά επέλεξε και ακολούθησε την παρακολούθηση, την προσεκτική παρακολούθηση και την παρέμβαση, εφόσον είδε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ας το πούμε, με το PSA του ασθενούς. Έτσι. Και ξανατονίζω με το σενάριο αυτό, ότι όταν μιλάμε για βιοχημική υποτροπή μετά από ριζική προστατεκτομή, δεν ξέρουμε αν είναι τοπική ή συστηματική υποτροπή. Και ερχόμαστε ξανά στο θέμα του λεμφαδενικού καθαρισμού. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε λεμφαδένες θετικούς, ότι ο ασθενής αυτός ήταν
σε αυτά τα ποσοστά του 6% που θα υπήρχε νόσος, τότε θα είχαμε ένα PSA αυξημένο αυτής εξ αρχής, δεν θα είχαμε μηδενικό PSA. Άρα πάλι μιλάμε ότι ο ασθενής αυτός είναι στην ομάδα αυτών που έχουν τοπική υποτροπή, όχι συστηματική υποτροπή, και γι' αυτό η ακτινοθεραπεία που προτείνεται διάσωσης είναι μια θεραπευτική επιλογή απολύτως έγκυρη και με τα ίδια ίσως αποτελέσματα αν θα το έκανε άμεσα με τα εγχειρητικά τότε. Ευχαριστώ πολύ.